Με απόλυτη επιτυχία στεύθηκε και φέτος ο Radisson Blu Διεθνής Μαραθώνιος Λάρνακας, μια διοργάνωση που κατάφερε να αναδείξει τη Λάρνακα ως αθλητικό κέντρο παγκόσμιας ακτινοβολίας και κύρους. Σχεδόν 10.000 δρομείς από 75 χώρες βρέθηκαν στο σημείο εκκίνησης και έτρεξαν σε όλες τις διαδρομές του 3ου Radisson Blu Διεθνούς Μαραθωνίου Λάρνακας. Το σήμα για την εκκίνηση του μεγάλου μαραθωνίου των 42 χιλιόμετρων δόθηκε στις 8 το πρωί από τον Δήμαρχο Λάρνακας Ανδρέα Βύρα. Ακολούθησε ο ημιμαραθώνιος των 21 χιλιόμετρων και οι αγώνες δρόμου των 10 και των 5 χιλιόμετρων. Περισσότερα από 2.000 παιδάκια συμμετείχαν με τη συνοδεία των γονιών τους σε αγώνα δρόμου 1 χιλιόμετρου, γεμίζοντας με χαμόγελα την παραλιακή περιοχή των Φινικούδων. Ιδιαίτερα συγκινημένοι αλλά και χαρούμενοι ήταν οι αθλητές που κατάφεραν να κόψουν πρώτοι το νήμα και να πάρουν το πολυπόθητο μετάλλιο. Είναι πολύ όμορφος αγώνας, είναι δίπλα στη θάλασσα με μια πολύ όμορφη πόλη. Να γίνεται συχνά και να μαζεύει κόσμο, γιατί πάνω απ' όλα το τρέξιμο είναι η υγεία. Και χαίρομαι πολύ που νίκησα και κατάφερα να κάνω και ένα νέο ρεκόρ διαδρομής. Προσπαθώ κάθε χρόνο να βελτιώνουμε, αυτός είναι ο στόχος μου. Κάθε χρόνο μπορώ και κάνω ατομικά ρεκόρ και ελπίζω και φέτος να πετύχω κάτι αξιόλογο. Λατρεύω τη διοργάνωση, κάθε χρόνο προσπαθώ να είμαι εδώ μαζί με το στοίχημα, το χορηγό μου. Νικητής του μεγάλου μαραθωνίου των 42 χιλιόμετρων, ο Τόνι Χάνα από τον Λίβανο. Το παρόν τους έδωσαν πολιτικοί αξιωματούχοι και άλλοι παράγοντες. Να ευχηθώ αυτές οι προσπάθειες να συνεχίσουν, να ενισχύονται, γιατί είναι πολύ σημαντικές πέραν της τουριστικής προβολής που λαμβάνει κάθε πόλη που το διοργανώνει. Το βλέπουμε σήμερα στη Λάρνακα. Οι συμβολισμοί είναι τεράστιοι για την υγεία μας, για την διάθεσή μας, για τους αγώνες που ο καθένας μας δίνει καθημερινά. Είναι ο πρώτος πράσινος μαραθώνιος της Κύπρου. Έχουμε εδώ πέρα ένα σχέδιο διαχείρισης των αποβλήτων μας. Προσέξαμε τις μεταφορές, τον ήχο. Είναι ένα καταπληκτικό παράδειγμα και για όλους τους υπόλοιπους. Ο εθελοντισμός παίζει ένα πολύ σημαντικό ρόλο στην στήριξη του μαραθωνίου, στη λειτουργία του και στην επιτυχία του. Χιλιάδες κόσμος επισκέπτεται την πόλη μας, Λαρναγής και όχι μόνο, από όλον τον κόσμο. Και είναι μια μεγάλη γιορτή της πόλης και του αθλητισμού. Στο πλαίσιο της διοργάνωσης βραβεύτηκε η πρωταθλήτρια Ευρώπης στίβου Μαρία Μπελιμπασάκη. Χαίρομαι πάρα πολύ που το δρομικό κίνημα είναι ανεπτυγμένο στην Κύπρο. Είναι μια εξαιρετική διοργάνωση και εύχομαι να είμαι και του χρόνου εδώ να πάρω και εγώ μέρος σε ένα από τις μικρές αποστάσεις. Δυναμικό παρόν έδωσε και το Omega Channel, το οποίο μετέδιδε λεπτό προς λεπτό την όλη διοργάνωση με παρουσιαστή τον Ονούφριο Σοκράτους και τη συμμετοχή του Γρηγόρη Γεωργίου και του Αλέξανδρου Ταραμουντά. Ως Omega και Super Sport FM στηρίξαμε από την πρώτη στιγμή αυτή την ωραία πρωτοβουλία και είναι με μεγάλη ικανοποίηση που βλέπω το πόσος κόσμος μαζεύτηκε σήμερα εδώ στην Λάρνακα. Οι Φινικούδες είναι το αδιαχώρητο. Τον μαραθώνιο παρακολούθησαν χιλιάδες κόσμο που κατέκλυσαν την περιοχή των Φινικούδων στηρίζοντας και εμψυχώνοντας τους δρομείς. Τα έσοδα του μαραθωνίου θα δοθούν σε κοινοφελή ιδρύματα. Ποινή φυλάκισης ως και ένα χρόνο θα αντιμετωπίζουν όσοι ασυνείδητοι παρκάρουν